2-1 με αυτό το πανέμορφο γκολ από τον Σον. Ένα πλασαριστό σουτ με τα αριστερό, από αυτά από τα οποία μας έχει συνηθίσει με τη φανέλα της Τότεναμ. Ο Σον λοιπόν έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Τσόν. Το πανέμορφο πλασαριστό και δυνατό ταυτόχρονα το σουτ από τον Νοτιοκορεάτη ποδοσφαιριστή, από τον Άσο της Τότεναμ, και η Νότιος Κορέα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων μειώνει σε 2-1. Για να δούμε αν έχετε αποθέματα να πετύχει ακόμα και την ισοφάριση. Κλέβουν την μπάλα και πάλι οι Νοτιοκορεάτες στον χώρο της μισής γραμμής, αλλά αυτή τη φορά θα παίξουμε πιο πολύ πάθος οι Μεξικανοί, οι οποίοι θα ανακτήσουν τον έλεγχο της μπάλας στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ήρθε πάντως αυτό το γκολ, το γκολ από τον Σόν, το οποίο και εγώ δεν περίμενα από την αλήθεια. Ήρθε για προσχάρι όσων φίλων παίζουν στοίχημα και το έχουν παίξει και το περί γκολ γκολ. Ήρθε στο τρίτο λεπτό λοιπόν των καθυστερήσεων αυτό το γκολ, αν και Γιάννη Σάγκουα νωρίτερα εσύ είχες πει ξεκάθαρα διπλό αυτό το παιχνίδι. Αλλά πολύ μεγάλο δηλαδή. Πολύ σχέση έχεις και στο over και στο goal goal. Εντάξει, τελική επιλογή πάντοτε είναι του παίκτη. Του παίκτη, σωστά, σωστά. Ένα φάουλ πάντως το οποίο κερδίσει το Μεξικό τώρα. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε. 5 είναι συνολικά. Εκτελέστηκε με πάσα. Ο Ερνάντες προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα κοντά στη γραμμή του πλαγίου out μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή των Νοτιοκορεατών. Θα χάσει τον έλεγχό της. Και έχουμε πλάγιο out για τους Νοτιοκορεάτες. Και ενώ διανύουμε το 5 λεπτό των καθυστερήσεων, 22 γκολ σε 69 συμμετοχές για τον Σον και ο Μιν Σον με την φανέλα της Εθνικής Ομάδας Νοτιού Κορέας. Η μπάλα από τον Τσό προς τον Σον πέφτει στο έδαφος ο Σαλσίδο. Δεν δίνεται φάουλ. Ο Ερνάντες τώρα όμως κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Θέλει να περάσει ο χρόνος. Το Μεξικό αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρει να κρατήσει το προβάδισμα. Διανύουμε το 5 λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σον είναι ακριβώς στον χώρο της μισής γραμμής. Περνά στον Λί. Κερδίζουν ότι ο Κορεάτης πάντα με τον Ερέρα. Να μην βιάζει. Δεν δίνει στο Ράφα Μάρκες. Πολύ έμπειρος ο Ράφα Μάρκες επίσης. Δίνει πίσω στον Ερέρα. Ξανά η μπάλα στον Ερέρα που δεν εξαπολύει η επίθεση. Αντιθέτως περνά στον άξονα για τον αρχηγό. Είπαμε τον Ράφα Μάρκες, τον 39χρονο. Αυτό είναι εμβληματικό παίκτη για την εθνική ομάδα του Μεξικού. Γυρίζουν οι Μεξικανοί. 10 δευτερόλεπτα απομένουν για τη συμπλήρωση των 5 λεπτών καθυστερήσεων. Απλά γυρίζουν την μπάλα ώστε να περάσει ο χρόνος. Ο Μάρκες, τα όλε να ακούγονται στην εξέδρα, γυρνά πίσω στο Σαλσίδο. Κίνησε ακόμη πιο πίσω για τον Οτσόα. Ο Οτσόα την κρατά στα πόδια του, περιμένοντας το τελευταίο σφύριγμα του Μάζιτς. Και αυτό έχουμε τώρα. Τριπλό σφύριγμα στην αναμέτρηση στη Ροστόφ Αρίνα. Το Μεξικό επικρατεί με 2-1. Της Νοτιού Κορέας στην αναμέτρηση αυτή κάνει το 2-2 στον όμιλο. Η νίκη στην πρεμιέρα με 1-0 επί του Μεξικού χάρη στο γκολ του Λοσάνο. Σήμερα μίλησαν ο Κάρλος Βέλα από την άσπρη βούλα με το 11ο γκολ με την φανέλα της εθνικής του Μεξικού. Ο Τζιτζαρίτο, ο Κάρλος Βέλα το έκανε με πέναλτι, το επικερδίσει ο Κουαρδάδο. Στο 66 ο Τζιτζαρίτο με το 50ο του γκολ σε 104 συμμετοχές με το Μεξικό έκανε το 2-0. Ήρθε ο Σον στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να μειώσει σε 2-1. Ο Σον είναι πεσμένος στο αγωνιστικό χώρο και κλαίει. Ο Ερνάντες είναι πανευτυχής. Δέχεται συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Αγκαλιάζουν οι Μεξικανοί ποδοσφαιριστές στον χώρο της μεσαίας γραμμής της Ροστόφ Αρίνα. Πανηγυρίζει για αυτό το 2-2 με 6 βαθμούς. Το Μεξικό έχει σαφέστατα το πρώτο λόγο για την πρόκριση. Έχει συντελεστεί τερμάτων 3-0 και θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να μην περάσει το Μεξικό στην επόμενη φάση. Το Μεξικό είναι τελευταία αγωνιστική, θα αντιμετωπίσει τους Σουηδούς, οι οποίοι σε λίγη ώρα να μετρούν με τους Γερμανούς. Οι Σουηδοί έχουν 3 βαθμούς, οι Γερμανοί δεν έχουν βαθμό. Αν για παράδειγμα τώρα η Γερμανία νικήσει, θα πάει και αυτή στους 3, θα έχουμε με 6 βαθμούς στο Μεξικό, με 3 Σουηδία και Γερμανία. Και γι' αυτό το δεν δίνω ακόμα πρόκληση στο Μεξικό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Αλλά σίγουρα οι Μεξικανοί με αυτό το